στα ρούχα αλλά και στο φωνικό μαχαίρι. Στην αναπαράσταση, η σύντροφος λύγησε και αποκάλυψε πώς εκτελέστηκε το σατανικό σχέδιο. Στο ρεπορτάζ θα δούμε τις αναρτήσεις του 33χρονου στο Facebook που σοκάρουν. Οι κυπριακές αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους και τα εργαστηριακά αποτελέσματα που δείχνουν ότι ο 33χρονος Λοΐζος ήταν εκείνος που έσφαξε τον καθηγητή Γιώργο Χατζηγεωργίου και τη σύζυγό του Ντίνα μέσα στο σπίτι του στο Στρόβολο. Το μαχαίρι αλλά και τα ματωμένα ρούχα που βρέθηκαν κρυμμένα στο σπίτι του πατέρα του έχουν το γενετικό του υλικό. Η σύντροφός του Σάρα, ο ετεροθαλής αδερφός του, αλλά και ένας φίλος τους, τον καρφώνουν ως τον εγκέφαλο. Στην αναπαράσταση, μάλιστα, η σύντροφός του έμεινε σε αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του ζευγαριού. Λύγησε και αποκάλυψε πώς εκτελέστηκε το σατανικό σχέδιο του μακελιού. Έφεραν εδώ στη σκηνή του φόνου την 29χρονη υποπτό, η οποία τους υπέδειξε σκηνές. Η 29χρονη δεν βγήκε από τα μάξη, παρά μόνο λίγα μέτρα πιο κάτω, όπου τους έδειξε ένα συγκεκριμένο σημείο και ακολούθως έφυγαν. Οι αρχές μετέφεραν με κουκούλα στο σπίτι στην οδό Ζαλόγκου και τον 22χρονο Μάριο, ο οποίος μαζί με τον εγκέφαλο μπήκαν τη νύχτα στο δωμάτιο του ζευγαριού, αναζητώντας το χρηματοκιβώτιο. Στους αστυνομικούς έδειξε καρέ-καρέ πώς κινήθηκαν τη μοιραία βραδιά, αλλά και πώς κλείδωσαν το γιο του ζευγαριού στο κελάρι ελάχιστα λεπτά μετά το διπλοφωνικό. Ο 33χρονος Λοΐζος, βασικός ύποπτος για το μακελιό στην Κύπρο, λίγες ημέρες πριν τη σφαγή του ζευγαριού, ανέβασε αυτή τη φωτογραφία στη σελίδα του στο Facebook. Ένα μωρό μπροστά από δεσμίδες δολαρίων. Έγραψε μάλιστα: «Όλα μπορούν να γίνουν, φτάνει να υπάρξει θέληση, υπομονή, αφοσίωση και σεβασμό στον εαυτό μας». Οι φίλοι του ισχυρίζονται ότι ονειρευόταν τη μεγάλη ζωή και ήθελε να γίνει πλούσιος. Οι αρχές πιστεύουν ότι σκότωσε το ζευγάρι όταν κατάλαβε ότι δεν υπάρχει το χρηματοκιβώτιο που έψαχνε. Εκεί που δεν βρήκε το χρηματοκιβώτιο, διότι πήγαινε για να κλέψει και δεν έβρισκε τα λεφτά που ήθελε, κατελήφθηκε από αμόκ. Οι αρχές στην Κύπρο θέλουν μέχρι την Παρασκευή να έχουν εξιχνιάσει την υπόθεση, καθώς την ημέρα εκείνη λήγει η οκταήμερη κράτηση των 4 υπόπτων.